Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σήμερα ήρθαμε εδώ για να βγάλουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ και θα πρέπει συνάδελφοι, να δούμε... κάντε ησυχία. Σας παρακαλούμε πολύ, κάντε ησυχία για να ακούγεται ο ομιλητής. Να κρίνουμε το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να δούμε αν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες των συνδημοτών μας, τι κάναμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Όλοι μας, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε. Η Δήμη είναι μια κρατική υπηρεσία, την οποία καλούμαστε εμείς να τη διαχειριστούμε. Όλοι μας επίσης γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τα εργαλεία εκείνα που θα μας επέτρεπαν να είμαστε αποτελεσματικοί προς όφελος των συνδημοτών μας. Έχουμε γίνει ένα μορτεσέρ, το οποίο απορροφά τους κραδασμούς από την εφαρμογή μιας αντιλαϊκής πολιτικής που μας θέλει να προωθούμε σε τοπικό επίπεδο τις κεντρικές κατευθύνσεις και ταυτόχρονα να αποτελούμε το σάκο του μπόξ για να μένουν στο απειρόβλητο οι κυβερνώντες και τα οικονομικά συμφέροντα που είναι πάνω από αυτούς. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις που έχουν την ευθύνη για αυτό που βιώνουμε, αλλά είναι και οι πολιτικές δυνάμεις που αποκαλούνται αυτοδιοικητικές και υποστηρίζουν ότι έχουν αφήσει την κομματική τους ταυτότητα έξω από τους Δήμους, ενώ στην πραγματικότητα στηρίζουν την εφαρμοζόμενη πολιτική, η οποία εξειδικεύεται στους Δήμους. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι και το παρακολουθούμε, είμαστε πολύ καλοί στην περιγραφή. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε εκείνο το πρόβλημα και δεν κρύβονται τα προβλήματα, άρα σωστά τα περιγράφουμε και σε αυτό μπορούμε να δώσουμε άριστα. Να πάμε όμως ένα βήμα πιο πέρα και να δούμε η προηγούμενη διοίκηση που είχαμε στην ΚΕΔΕ έφερε τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε. Πετύχαμε τους στόχους μας. Αποκτήσαμε τα εργαλεία εκείνα για να μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας αυτά τα οποία θέλουμε και εμείς και είναι δίκαια και που μπορούν να γίνουν και τα οποία δεν είναι κάτι το φαραωνικό. Για να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα το τι κερδίσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα θέματα τα οικονομικά. Έλεγε προηγουμένως ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, και γράφει και στο κείμενό του... Δεν είμαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά να τα αφήσεις κατά μέρος. Εντάξει, είμαι ο πρόεδρος της ΣΚΕΔΕ και επικεφαλής της παράταξης Σύγχρονη Ισχυρή Δήμη και ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μη με προκαλείς, Κώστα. Έγινε, το παίρνουμε πίσω. Δεν είσαστε. Αλλά για να δούμε λοιπόν εκ του αποτελέσματος τώρα τα θέματα. Γράφετε λοιπόν, για να τα πούμε ακριβώς όπως είναι. Τι λέτε στο κείμενο μας που μας στείλατε, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πολύ καλή την προηγούμενη περίοδο. Γιατί λέει μας έδωσε περισσότερα χρήματα, μας έδωσε 6,95 δις ευρώ την τριετία 2022. Και γράφετε στο κείμενό σας απέναντι στους άλλους, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή τον προηγούμενο, ο οποίος την τριετία 17-19 μας έδωσε μόλις 5,3 δις να μοιράσουμε μεταξύ μας. Και ποιος ο λόγος και δεν λέτε ολοκληρωμένα στα κείμενά σας, αφού θέλετε να είσαστε ανεξάρτητοι, την πραγματικότητα. Η Οικονομική Επιτροπή της ΣΚΕΔΕ τι λέει, ότι κάθε χρόνο οι Δήμοι μας πρέπει να μοιράζονται 7,5 δις. Κάθε χρόνο. Δηλαδή τα χρήματα που πήραμε για 3 χρόνια είναι λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να παίρναμε τον ένα χρόνο. Και αυτό έγινε γιατί δεν το ξέρουμε. Το σβήσαμε γιατί είναι απαρατήρητο. Όχι. Την τριετία αυτήν έπρεπε να πάρουμε 22,5 δις. Είχαμε ζητήματα με τα παρακρατηθέντα.
ποια ήταν η διεκδίκηση. Αφού λοιπόν εμείς ήμασταν εξάρτητοι και τι ανάσα ένιωσε η κυβέρνηση από την ΚΕΔΕ για να φτάσουμε στο σημείο για να πούμε ότι πραγματικά είμαστε ανεξάρτητοι. Αγαπητές συνάδελφοι, είδατε κάτι το οποίο είπα προηγουμένως ότι είμαστε αμορτεσέρ. Κάποιοι είναι αμορτεσέρ για τις κυβερνήσεις τους για να τις προστατεύσουν. Διαχείριση απορριμμάτων. Τι έγινε με τη διαχείριση των απορριμμάτων? Υπάρχει το τέλος ταφής. Ποια ήταν η κινητοποίηση? Μας λέει η πλειοψηφούσα στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο ότι μέχρι και στα δικαστήρια φτάσαμε και ένιωσε η κυβέρνηση την ανάσα μας επειδή φτάσαμε μέχρι τα δικαστήρια. Ένιωσε, για να μην είμαστε και άδικοι, ένιωσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την ανάσα μας. Γιατί αυτό ισχύει και από πριν. Να πούμε ότι, για παράδειγμα, στην ανακύκλωση, το τι γινόταν και γίνεται χαμός και ποια ήταν η συμβολή της ΚΕΔΕ, της πλειοψηφίας απέναντι σε ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο έρχονται οι Ευρωπαίοι για να μας πούνε ότι θα τιμωρηθείτε γιατί οι κυβερνώντες τα έχουν φέρει σε αυτό το σημείο τα ζητήματα. Είχαμε. Τι έγινε με τα σπιτάκια? Βγήκε κανείς να μιλήσει? Βγήκε κανείς να μιλήσει, για παράδειγμα, για το ζήτημα των ναυαγοσωστών, το οποίο βγάζει μάτι, μάτι, αρπαχτή έγινε. Θα έπρεπε να ντρέπονται οι κυβερνώντες. Βγήκατε να τους πείτε, δεν ντρέπεστε ποτέ, λέξη. Θα δούμε, τι να δούμε? Να δούμε ότι πήγανε μεθοδευμένα και βάλανε ένα νομοσχέδιο που ο υπουργός τους έπρεπε να είχε φύγει κλωτσιδών? Είναι ή δεν είναι αλήθειες αυτές? Ποια ήταν η αντίδραση της ΚΕΔΕ? Άρα λοιπόν έχουμε να πούμε για μία σειρά ζητήματα τα οποία τα κρύβουμε και ερχόμαστε εδώ πέρα και να λέμε ότι εμείς την ταυτότητα την αφήσαμε απόξω. Αν την αφήσαμε την ταυτότητα απόξω, θα πρέπει να κρίνουμε επομένως δίκαια, δίκαια και όχι άδικα, την προηγούμενη δημοτική περίοδο και να κρίνουμε πάλι εκ του αποτελέσματος. Πολιτική προστασία. Δηλαδή, ποιος από τους δήμους μας παίρνει ένα ποσό ικανοποιητικό για να αντιμετωπίσει τέτοια σοβαρά ζητήματα? Και εμείς τι κάναμε? Εμείς περιγράφουμε. Αρκεί η περιγραφή? Και πότε μια κυβέρνηση δίνει χρήματα? Πότε ανταποκρίνεται? Όταν νιώθει την ανάσα μας και κάει και ο σβέρκος της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από την ανάσα μας. Υπάρχει κανείς από εμάς που πιστεύει ότι η κυβέρνηση τρομοκρατήθηκε από τις ενέργειες της ΚΕΔΕ? Περιγράφουμε πολύ σωστά, σε αυτό είμαστε πολύ καλοί, αλλά όταν είναι για να πας να αποκαλύψεις την πολιτική που δημιουργεί προβλήματα, τότε τι κάνουμε? Πάμε λοιπόν λίγο πιο πέρα και πάω και στον κύριο Δούκα, ο οποίος εκπροσωπεί τον άλλο πόλο, ο οποίος έκανε προηγουμένως μια πολύ καλή περιγραφή κι αυτός, αλλά δεν έπιασε τις αιτίες. Στην ιατρική, αγαπητοί συνάδελφοι, αν αυτός που έρχεται, ο ασθενής περιγράφει τα προβλήματα, ο γιατρός πρέπει να βρει την αιτία. Όταν ο γιατρός δεν βρει την αιτία, θα πρέπει να είναι ανήσυχος ο ασθενής, διότι θα ξέρει ότι κάπου αλλού θα πάει. Το ίδιο γίνεται και στον κοινωνικό τομέα, στη ζωή μας, στην πολιτική. Δεν βρήκε την αιτία, θα πρέπει να καθίσουμε και να πούμε ότι θα έχουμε πάλι στο περιθώριο η κοινωνία. Γιατί, για παράδειγμα, κύριε Δούκα, δεν αναφέρεται δικαιούμαστε 22,5 εκατομμύρια την τριετία, 7,5 δις τη φετινή περίοδο. Το είπα, ακριβώς το ίδιο. Ένα λεπτό, θα σας πω τι είπατε. Ξέρω εγώ τι είπατε. Ακούσετε όμως τι δεν είπατε. Πόσα χρήματα υπολείπονται? 6 δις. Ποιος τα παίρνει, κύριε Δούκα? Ποιος τα παίρνει, δεν είπατε. Είπατε η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις φεύγουν, κύριε Δούκα. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Οι κυβερνήσεις φεύγουν, αγαπητοί συνάδελφοι. Είχαμε κάποια στιγμή την κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτά που ζητούμε σήμερα τα ζητούσαμε και τότε. Δεν λυθήκαν. Από το 2010, από το 2009, οι δήμοι μας είναι υποχρηματοδοτημένοι. Δεν κάνουμε προσλήψεις.
Ήρθε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τα εφάρμοσε αυτά που λέμε ότι δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε μετά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν τα έκανε. Ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τα έκανε. Ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που δεν τα έκανε. Αλλά εμείς δεν ονοματίζουμε ποιος τα τσεπώνει. Οι αναπτυξιακοί νόμοι που γίνονται, ποιος παίρνει τα χρήματα, τι είναι τα δικά μας χρήματα που πάνε, γιατί είναι επένδυση, για παράδειγμα, το ξενοδοχείο που θα πάρει τα χρήματα και δίνει την επένδυση να έχουμε ένα σχολικό συγκρότημα όπως πρέπει. Γιατί είναι επένδυση το να πας να κάνεις την ατομική σου επιχείρηση και δεν είναι δικό σου, δεν είναι επένδυση τα παιδιά μας που θα πρέπει να έχουν σχολεία που να πετάνε. Άρα λοιπόν, δεν το λέμε, δεν είναι ότι δεν το ξέρετε, το ξέρετε. Γιατί άμα θα πάμε στην ουσία της πολιτικής, εκεί θα αναδειχθεί ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Πάνω από τις κυβερνήσεις υπάρχουν τα συμφέροντα. Και εμείς δεν πάμε μόνο στην κυβέρνηση. Ο αγώνας μας εδώ πέρα δεν είναι ποια κυβέρνηση θα εναλλαχθεί, αν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι τα αφεντικά των κυβερνώντων πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, διότι τα συμφέροντα αυτονών είναι. Για τους ναυαγοσώστες τα αφεντικά τα τσεπώσανε. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων τα αφεντικά τα τσεπώνουνε. Για τις αναπτυξιακούς νόμους τα αφεντικά τα παίρνουνε. Για όλα επομένως θα πρέπει να πάμε στην αιτία του. Δεν πάμε όμως σε αυτά. Πάω όμως λίγο πιο παρακάτω. Λέμε για παράδειγμα ένα άλλο σοβαρό ζήτημα με τους εργαζόμενους. Με το μάτι εμείς θα πάμε να κάνουμε δουλειά στους δήμους μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ποιος από εδώ που δεν το αναφέρουνε οι προηγούμενοι ομιλητές, ποιος δεν καταλαβαίνει γιατί δεν γίνονται οι προσλήψεις και γιατί δεν το ονοματίζετε, γιατί δεν το λέτε. Ένας δήμος ο οποίος δεν θα έχει προσωπικό μέρα με τη μέρα και ούτε εμείς μπορούμε να αντισταθούμε που λέμε είμαστε ένας άλλος πόλος διεκδίκησης. Τι θα κάνουμε εμείς, πού θα πάμε άμα δεν έχουμε εργαζόμενους, δεν θα μετατραπούμε σε ελεκτικό μηχανισμό? Ποιος από εσάς δεν έχει αναρωτηθεί γιατί απαγορεύονται οι προσλήψεις εργατών? Γιατί οι προσλήψεις γίνονται μόνο σε επιστημονικό δυναμικό? Δεν θέλουν να μας κάνουν ελεκτικό μηχανισμό? Εμείς σήμερα είμαστε, αύριο δεν θα είμαστε. Γιατί είναι και οι ηλικίες και μία σειρά άλλα ζητήματα. Ο σχεδιασμός όμως ενός συστήματος συνεχίζεται ακάθεκτα και χωρίς αντίδραση από όλους όσους λένε ότι εκπροσωπούν τις λαϊκές ανάγκες. Ένας ελεκτικός μηχανισμός επομένως. Και ποιος θα κάνει τη δουλειά? Οι εργολάβοι. Και τι θα κάνουμε εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι? Θα παρακαλάμε να μας πέσει ένας καλός εργολάβος? Ο ΙΜΕ ότι δεν είναι καλός? Θα πάμε και να λέμε ότι πώς θα τα βγάλουμε πέρα με αυτόν που έχουμε αυτή τη στιγμή? Άρα ερχόμαστε εμείς ξανά και λέμε ότι δεν είναι να έχουμε αγωνία σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ανάγκη επομένως από εργαζόμενους. Με τα οργανογράμματά μας, μόνιμες θέσεις. Τι αγώνα κάναμε για αυτό το θέμα? Θα πάμε για παράδειγμα να απαιτήσουμε τις προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού? Παράλληλα, άμα δεν έχουμε τα χρήματα, μπορούμε να πάρουμε προσωπικό? Με τα χρήματα αυτά που παίρνουμε μπορούμε να πληρώσουμε μισθοδοσία? Άρα δεν παντρεύονται αμέσως? Δώστε μας τα 7,5 δις, δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε εργαζόμενους και έχουμε εμείς μυαλό να λύσουμε τα προβλήματα του Δήμου μας. Ποιος από εσάς αισθάνεται ανεπαρκής να λύσει τα προβλήματα του Δήμου του αν έχει τα εργαλεία? Όλοι μας μπορούμε. Δεν υπάρχει κανείς που δεν μπορεί. Αλλά έχουν καθίσει στο σβέρκο μας. Και σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, αποφασίζουμε τι επόμενη διοίκηση θα έχουμε. Δεν θα πρέπει να πάμε να περάσει, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιόχοι, να δουλεύουν με συνεχόμενες, που δουλεύουν με συνεχόμενες συμβάσεις. Δεν πρέπει να γίνει κατάργηση τόσο της αντιδραστικής διάταξης Βορύδη, όσο και η αλλαγή του συντάγματος που απαγορεύει τη δυνατότητα να έχουμε αλλαγή, και όταν το έφερε ένα συγκεκριμένο κόμμα και για να το ονοματίσουμε, να πούμε το ΚΚΕ, ναι, το έφερε, δεν δέχθηκε κανένας να το υποστηρίξει, να αλλάξει η διάταξη του συντάγματος που να επιτρέπει να αλλάξει η σχέση εργασίας και από συμβασιούχους να γίνει σαν ορίστου χρόνου. Αγαπητές συνάδελφοι, έχουμε μία σειρά ζητήματα και καταλήγουμε σήμερα για να πούμε, αφού είμαστε εδώ πέρα χωρίς κομματικές
τοποθετήσεις και ό,τι είπαμε εμείς, αν είναι κακό, αν δεν είναι σωστό και όπως είναι τα πράγματα να το πετάξουμε. Άρα εμείς θα πάμε τώρα στις εκλογές σε λίγη ώρα και απευθυνόμαστε σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι. Χρειάζεται, έχουμε πάρει μία, πάμε στο εκλογικό σύστημα. Είπε κανείς τους τίποτα από τους προηγούμενους? Όχι. Τι ξεχάσανε? Είναι αντιπροσωπευτικό το συνέδριο μας σήμερα? Βγαίνει όπως πρέπει? Βγήκαμε όλοι οι δήμαρχοι να κάνουμε το εκλογικό μας σώμα. 332 δήμαρχοι, 178 δημοτικοί σύμβουλοι, βάλαμε και 25 επιπλέον δώρο από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, γιατί φοβόμασταν μήπως και δεν είναι έτσι τα πράγματα και είπαμε ότι όσοι ήσαν στο προηγούμενο δικαιούνται να είναι και στο επόμενο. Άρα φτιάξαμε ένα εκλογικό σύστημα που αν είσαι μία δύναμη 15% δεν βγάζεις ούτε ένα εκπρόσωπο. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν σας λέμε να ψηφίσετε τη Λαϊκή Συσπήρωση όσον η καρδούλα του και όσον λέει ότι άφησε την ταυτότητά του έξω. Εδώ θα ψηφίσουμε Λαϊκή Συσπήρωση για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι για να υπάρχει μια ισχυρή μαχητική φωνή που θα λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και το δεύτερο, γιατί είναι άδικο, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι άδικο μια φωνή η οποία πρέπει να υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και που δικαιούται να έχει ισχυρή εκπροσώπηση, να έρχεται στο τέλος και να λένε θα σας κάνουμε τη χάρη να έρθετε ως παρατηρητές. Τι πρόβλημα έχετε? Δεν ζητούμε χάρη, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητούμε από εσάς να ψηφίσετε τη Λαϊκή Συσπήρωση για να ξεπεράσουμε το εκλογικό μέτρο το οποίο φτιάχθηκε στα μέτρα αυτών της πλειοψηφίας και της εναλλαγής για να αποδείξουμε πραγματικά αν έχουμε αυτό το οποίο λέμε πραγματικά είμαστε αυτοδιοίκητοι. Καλή συνέχεια, έχουμε δρόμο μπροστά και μέσα και έξω από την ΚΕΔΕ.